5 Τετάρτες. 23 λοιπόν Οκτωβρίου, παραμονές της 28 Οκτωβρίου, πάνω κάτω πρέπει να κάνουμε ένα αφιέρωμα γι' αυτό. Έλεγα ότι θα γίνει ένα αφιέρωμα στις 30 του μήνα, αλλά το καλλιδοσκόπιο της Ολυμπίας 30 Οκτωβρίου δεν θα πραγματοποιήσει εκπομπή, διότι θα γιορτάζει τα αργύρια στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων που ξεκινάνε από 27 Οκτωβρίου από την Κυριακή. Από τις 6 το απόγευμα αρχίζουν εκδηλώσεις που θα γίνονται στην εκκλησία. Να πω ότι στις 29 του μήνα, 6.30 ώρα, θα έχει ομιλία ο Γεώργιος ο Σκηνάς. Στις 30 του Οκτώβρη, 6.30 ώρα, πάλι στον Ιερό Ναό των Αγίων Αναργύρων, ο Δέσποινος Παρασκευοπούλου, θα μιλήσει ο Πάτερ Μεθόδιος. Θα έχουμε ολιμιχτία, νομίζω είναι η Κυριακή το βράδυ ή τη Δευτέρα το βράδυ, βράβευση τη Δευτέρα για τους αιμοδότες της Εμμορίας και Βυζαντινή Χοροδία, παρακλήσεις, ολιμιχτίες, ανήμερα βέβαια και παραμονή των Αγίων Αναργύρων 31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου θα είναι κανονικά οι πανηγύρια λειτουργίες, οι παρακλήσεις, την Πέμπτη τα πόδια θα είναι παρακλήσεις, η αυτοκρασία. Την επόμενη μέρα, ανήμερα, θα είναι η πανήγυρη. Και γενικά είμαστε σε μια γιορτή. Όλη μέρα γιορτή. Μια εβδομάδα γιορτή από 27 Οκτωβρίου, την Κυριακή, έως και 3 Νοεμβρίου, την άλλη Κυριακή. Μια εβδομάδα, λοιπόν, είναι τα μάγειρα. Τα αργύρια λοιπόν που γιορτάζουμε. Τώρα, με αυτή τη φίλη μου την Εύα, την Πετροπούλη, τη Γιάννη, που ξεκινήσαμε να κάνουμε παρουσιάσεις για ποιητές από το εξωτερικό, θα ξεκινήσουμε και μια ωραία έτσι συντροφική, λέμε να κάνουμε ένα συντροφικό απόγευμα κάθε Κυριακή, 6.30 ώρα, και θα λέγεται Open Micro, η ποιήση στο Φαλιράκι, κάθε Κυριακή, ώρα 6 το απόγευμα. Σε συνεργασία λοιπόν με το καλλιδοσκόπιο της Ολυμπίας και τη ραδιοφωνική παραγωγό Ολυμπία Χαλκίδη και την εκπομπή μου, η γνωστή συγγραφέα παιδική λογοτεχνία και διεθνή ποιήτρια Εύα Πετροπούλου Μετριανή, σας περιμένουμε σε μια ποιητική εκδήλωση αυτή την Κυριακή 27 Οκτωβρίου και κάθε Κυριακή. Θα διαβάζουμε ποίηματα αγαπημένων ποιητών, αλλά και τα δικά μας ποίηματα. Κάθε Κυριακή, ώρα 6, και Ζεν Αντρές, το Φαλιράκι, Δημητρίου 16. Ελάχιστη κατανάλωση 5 ευρώ. Ένα καφέ, μια μπύρα. Κοίταξε να δεις, εκεί στο Φαλιράκι η Κάιζερ έχει 2,5 ευρώ. Άρα 2 μπυρίτσες, 5 ευρώ είναι μια χαρά για να ζητήσουμε. Και είναι ένα πάρα πολύ ζεστό μαγαζί, γιατί εκεί την πέρυσι έκανε και τα σεμινάρια παραμυθού η Εύα και ο κύριος ο ιδιοκτήτης που έχει το μαγαζί είναι ένας άνθρωπος της τέχνης, Ιταλός πρώτα απ' όλα. Ελληνοϊταλός, έχει μια κουλτούρα, μια αυτή. Και γι' αυτό μας ανέχεται και μας ανοίγει την πόρτα της ποίησης. Λοιπόν, σας περιμένουμε λοιπόν στο Φαλιράκι στις 27 του μήνα και κάθε Κυριακή. Βέβαια εγώ αυτές τις δύο Κυριακές, 27 και 3, επειδή θα είμαι στην εκκλησία, θα είμαστε συνέχεια εκεί πέρα. Λοιπόν, Εύα μου, μίλησα στον Πάτερ, νομίζω ότι μετά τα μάγειρα θα ασχοληθούμε και με αυτό, με το παραμύθι της Αγίας Αναργύρων. Η Εύα είναι ένα παιδί της προσφοράς, έχει κάνει πάρα πολύ ωραία πράγματα, έχει γράψει κοινωνικό, θυμάσαι ένα κοριτσάκι που το διάσανε ο Παλαιστίνος και την ανάπηρο νητό. Η Εύα λοιπόν έγραψε ένα παραμύθι που αυτά τα χρήματα πάνε όλα στη Μυρτό, κανένα κέντρος. Όπως έχει γράψει και τον Άγιο Βλάσιο στο παραμύθι, και τον έκανε δωρεάν στο μοναστήρι και το δίνει το μοναστήρι για εκείνο δηλαδή. Έτσι θέλει να μας κάνει δώρο και του Αγίου Αναργύρου, ένα παραμύθι για του Αγίου Αναργύρου. Και την ευχαριστώ εγώ τον προτέρων και θα το δουλέψουμε γι' αυτό. Ναι.
λοιπόν, τι ήθελα να πω αυτή την ανακοίνωση. Να πω για τους εθεοκρίτες, ακτεοκρίτες συγγνώμη, για Νάκη Χαλκίδου, η Ελευθερία, εδώ που κάνει η Χαλκίδου Ελευθερία, κάνει ζωντανή αυτή για την Ολυμπία. Λοιπόν, τα λέμε για αυτά στα ανακοινώσεις μας. Τι θέλω να πω, θα μας έχουν να λέμε. Όλο θα τα ανακοινώσω και στα πατέρα. Και να και το παιδί μας. Καλώς το να. Τι κάνουμε. Α, όχι, δεν απαντήθηκε. Α, μάλλον έφερε η κυρία Κάτσα του παρόγω. Έχω δύο, αλλά δεν με απάντησε. Ένα μισή γράμμα. Δεν θα μιλήσει εμάς. Μπορεί να μιλήσει εμάς. Περιφαίνεται ότι έχει. Μην έχεις εμάς, ναι. Δεν διάνε όμως το παιδί τώρα, δεν μπορεί να κάνει. Καλώς το να, τι κάνεις Ερμή μου. Εν τω μεταξύ όσοι είδανε τη φωτογραφία θα καταλάβουν ότι ο Ερμής είναι Ερμής όνομα και πράγμα. Και όμορφο παιδί είναι, το όνομά του δηλαδή το στηρίζει 100%. Κατσαούνης Ερμής, καλώς ήρθες Κατσαούνη, μάλλον καλώς σας ακούμε στην παρέα μας. Ερμή μου, μίλα λίγο πιο δυνατά, σε έχω και κοντά στο μικρόφωνο για να ακουγόμαστε δυνατά. Εγώ έκανα και μια ανακοίνωση τώρα, γιατί με την Εύα την Πετροπούλου που και εκείνη σας αγαπάει και σας προωθεί πολύ, θα κάνουμε μια βραδιά ποιήσεις και αυτό είπα νωρίτερα. Και τώρα θέλω εσύ να μου πεις τα πάντα, να μου πεις ποιος είναι ο Ερμής, πώς έγινε όλο αυτό το... Γιατί εγώ όταν άκουσα νεανικό φεστιβάλ, πέταξε η καρδιά μου από χαρά. Γιατί είναι νέες δημιουργίες, νέα παιδιά, νέες ιδέες. Για πες μου όλο αυτό, πώς ξεκίνησε. Ναι, συμφωνώ και ο Βόλος το χρειάζεται λίγο. Δεν έχει πολλά νεανικά πράγματα, είναι η αλήθεια. Πώς ξεκίνησε. Εγώ με κάτι φίλους είχαμε ξεκινήσει να κάνουμε βιντεάκια πιο artistic, μικρού μήκους και τέτοια. Για το πρόβλημα πάντα με αυτές τις προσπάθειες είναι ότι χρειάζονται ηθοποιούς και βοηθούν και το φέρνουν κόσμο. Και ήταν λίγο δύσκολο να βρίσκουμε τέτοιο κόσμο γιατί δεν είχαμε κάποιο κύκλο που να ασχολείται με το βίντεο. Οπότε πετάχτηκε η ιδέα να κάνουμε μια ομάδα κινηματογράφου, εργαστηριακού, να μαθαίνουμε και εμείς πράγματα γιατί τότε ξεκινούσαμε. Αυτό ξεκίνησε στο Πανεπιστήμιο Βόλου, να πούμε Ερμή. Ναι, ναι. Άρα τα παιδιά στο Πανεπιστήμιο Βόλου ξεκινήσανε να κάνουν κάποια βιντεάκια και μετά λένε δεν το κάνουμε σαν τμήμα μάθηση, σαν, ε. Ναι, ναι. Ήταν πιο αυτόνομο στην αρχή, αλλά μετά είπαμε να το κάνουμε, να το εδραιώσουμε. Οπότε αρχίσαμε να κάνουμε διαλέξεις και να φτιάχνουμε βιντεάκια και φτιάξαμε μια κοινωνία που αγαπούσε το κινηματογράφο, που ήταν πολύ όμορφο. Αλλά ψιλοδιαλύθηκε αυτό όταν αρχίσαμε να φεύγουμε από το Βόλιο, γιατί όλοι τελειώσαν τις σπουδές τους, μόνο εγώ έβγαινα πίσω, αλλά δεν πειράζει. Χρωστάς μαθήματα ή είσαι από το Βόλιο, Ερμή? Είμαι από το Βόλιο, αλλά έχω και καλά δύο μαθήματα ακόμα. Καλά, ο γιος μου χρωστάει 10 στη Λάρισα. Άστα, ναι. Βλέπω θα τα πάρει μετά, θα έχει γίνει πατέρας και μετά θα πάει να τα πάρει, τέλος πάντων. Για πες μου. Ναι, και αυτό, σκεφτόμαστε με έναν κάποιο τρόπο να το συνεχίσουμε, να μην διαλυθεί, γιατί ήταν πολύ όμορφη η ομάδα αυτή. Και προτείναμε σε άλλα παιδιά να μας βοηθήσουν να συνεχίσουμε την ομάδα όπως ήταν. Δεν υπήρχε πολύ πρόθεση, γιατί όλοι όσοι ήταν στην ομάδα τελειώνανε σιγά σιγά. Οπότε είπαμε να κάνουμε το φεστιβάλ, να βρούμε καινούργιο κόσμο και να το εδραιώσουμε σαν κάτι που θα γίνεται τακτικά.
κάτι που θα γίνεται τακτικά και να σου πω και μια ιδέα, μπορείτε από αρχές της χρονιάς δηλαδή να λέτε ποια παιδιά συμμετέχουν και θέλουν να συμμετέχουν, να είναι δηλαδή, δεν ξέρω τώρα βέβαια στο πανεπιστήμιο εκεί, στα σχολεία, αν έχετε καλλιτεχνικό τμήμα που να ασχολείται εξ αρχής με αυτό, κατάλαβες. Στο πανεπιστήμιο υπάρχει ένα τμήμα και η αρχιτεκτονική είναι που ασχολείται πολύ με τα καλλιτεχνικά. Μπράβο. Υπάρχει κόσμος. Γιατί κάνουν τα σκηνικά, κάνουν σχέδια, κάνουν... Ωραία, και έτσι από νωρίς δηλαδή να το κάνετε, να το ξεκινάτε. Και νομίζω ότι έτσι θα έχετε και κόσμο να συμμετέχει και τα παιδιά. Γιατί και εκεί να κάνουν την πρακτική τους, ειδικά το σχέδιο που λέμε τώρα, φτιάχνουν σκηνικά, σχεδιάζουν, έτσι δεν είναι? Ναι, και στην αρχιτεκτονική έχουν και μάθημα κινηματογράφου. Μπράβο. Οπότε, ναι, υπάρχουν και πολλά παιδιά γνωστοί μου που ξεκίνησαν από αυτό το μάθημα, είδανε πόσο ωραίος είναι ο κινηματογράφος και μετά μείνανε και ασχολούνται και πιο επαγγελματικά, οπότε είναι πολύ όμορφο να υπάρχει κάποια τέτοια δομή. Ξέρεις τι γίνεται, πρέπει να δει ο κόσμος, και αυτό θέλω να μου πεις, και τα παιδιά τα νέα, αυτό που είπες τώρα, τη μαγική κουβέντα. Κινηματογράφος δεν είναι μόνο η κάμερα και ο ηθοποιός. Κινηματογράφος είναι πάρα πολύ ωραίες δουλειές από πίσω. Και ναι, πολύ ωραία το είπες, γιατί είδες, κάποιος πιστεύει αρχιτεκτονική. Α, σχέδιο. Σχέδιο τι, θα κάνω δρόμους, θα κάνω σπίτια, θα κάνω... Δεν μπορούν να σκεφτούν ότι αυτό παντρεύεται και με σκηνικά και με τον κινηματογράφο, ε. Ναι, εγώ πιστεύω ότι ο κινηματογράφος συνδυάζει όλες τις τέχνες, γιατί έχει και μουσική και ζωγραφική στο πώς θα στήσει το πλάνο, πώς θα κάνει το φωτισμό και όλα αυτά, φωτογραφία, σκηνικά όπως είπατε, ηθοποιία, είναι δηλαδή πολύ... άκου να δεις, παντρεύεται ο φιλόλογος, ο μουσικός, ο μαθηματικός, ο τεχνοκράτης, ο δάσκαλος, το πληροφορικάριος, έτσι, νομίζω ότι όλα μαζί κάνουν κινηματογράφο, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Είναι... Και το χρειάζεται το κινηματογράφος. Άμα δεν έχεις πολλές πτυχές, δεν βγαίνει καλό αποτέλεσμα. Αχ, μάνα, μ' αρέσει πάρα πολύ. Εμένα έτσι τώρα σας ονειρεύομαι. Είχα έρθει παλιότερα, πριν 20 χρόνια, στο Βόλο για ένα διαπολιτισμικό σεμινάριο. Βοηθούσα την Ένωση Φυσικών. Και κάνανε σεμινάρια εκεί πέρα για τους καθηγητές και είχα έρθει εκεί στο Πανεπιστήμιο και το βλέπω έτσι τώρα σαν εικόνα. Και πώς μπορείτε τα παιδιά όλα μαζί, δηλαδή από τους πρωταετής να πορώνετε τους πρωταετής που μέχρι να κάνουν τα 5 χρόνια που λέμε τώρα, 4 το Πανεπιστήμιο, να βγάζετε έργο μεγάλο σε ταινίες. Και έχετε πει σε πολλά θέματα, νομίζω ότι οι νέοι μπορείτε να εστιαστείτε, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Και υπάρχει θέληση πολύ, γιατί και η θεατρική ομάδα του Πανεπιστημίου βγάζει πολύ όμορφα έργα. Και έχει φτιάξει μια κοινότητα γύρω από τη θεατρική που ασχολούνται πάρα πολύ με αυτό και το διασκεδάζουν πάρα πολύ. Και θέλουμε να κάνουμε κι εμείς κάτι αντίστοιχο. Φτιάξουμε μια κοινότητα που να υποστηρίζει τον κινηματογράφο, γιατί και εμείς έχουμε πολύ μεγάλο πάθος με τον κινηματογράφο και... Νομίζω ότι θα τα καταφέρετε και νομίζω ότι το δικό σας είναι και πιο εύκολο, γιατί μπορείτε να τα προωθήσετε και στο YouTube, έτσι δεν είναι? Ναι. Περνάτε μηνύματα σαν νέα παιδιά, δηλαδή νομίζω ότι μπορείτε να φτιάξετε διάφορα βιντεάκια και για το πώς, διάφορα που είναι επίκαιρα θέματα, τα ξέρεις καλύτερα από μένα, που απασχολούν την νεολαία, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Θέματα και ιδέες υπάρχουν άπειρες. Αλλά ναι, αυτό, το πρόβλημά μου, τουλάχιστον εμένα από την αρχή όταν άρχισα να ασχολούμαι με αυτά, ήταν ότι έπρεπε να βρω 10 ηθοποιούς για κάθε γύρισμα και 2 βοηθούς, ένα σεναριογράφο, ένα φωτιστή. Οπότε ναι, στην αρχή τα κάναμε όλα 2-3 άτομα, αλλά όσο περισσότεροι υπάρχουν, τόσο καλύτερο βγαίνει και το αποτέλεσμα. Βέβαια. Σιγά σιγά θα γίνει. Τώρα άμα το μάθουν τα παιδιά, νομίζω ότι θα συμμετέχουν περισσότερο. Για μίλησέ μας τώρα για το φεστιβάλ. Ναι, το φεστιβάλ θα είναι τριήμερο στην ουσία. Mm-hmm. Ξεκινάμε κανονικά στις 31, αλλά στις 30 θα κάνουμε μια τελετή έναρξης να ανακοινώσουμε τις ταινίες που θα παιχτούν, το πρόγραμμα γενικά. Άρα, τελετή έναρξης θα είναι 30 του μήνα. Στο Βόλο της Παλάς, στις 7.
8.30 είπαμε να ξεκινήσουμε, μπορεί να πάρει και 8. Βόλος Παλάς είναι σινεμά. Το Βόλος Παλάς είναι ένα... πολιτιστικό κέντρο. Όχι, είναι ένα ξενοδοχείο, το οποίο έχει μια αίθουσα που μας προσφέρει γι' αυτό. Α, πολύ ωραία. Ναι. Δεν το ξέρα. Α, ωραία. Άρα, στο Βόλος Παλάς, η ώρα 7, την Τετάρτη, είναι η έναρξη που θα ανακοινωθούν οι συμμετέχοντες ταινίες και οι δημιουργοί των ταινιών, ε? Ναι, θα υπάρχουν κάποια ομιλίες από τους συντελεστές του φεστιβάλ, θα ανακοινώσουμε ποιες ταινίες θα παιχτούν, ποιες μέρες, και αυτό θα είναι η εισαγωγή του φεστιβάλ. Τριαμβευτική εισαγωγή. Μπράβο, Ρεμίνη. Να σου πω, θες να μας πεις ονόματα που συμμετέχουν, που σας έχουν βοηθήσει, τους χορηγούς, θες να μας ενημερώσεις? Τους χορηγούς είναι αρκετά πολλοί, οπότε θα είμαστε εδώ για πολλή ώρα, αλλά η βασική ομάδα που το δημιουργούμε είμαστε εμείς τα 24 καρέ, εγώ, Ερμής Κατσαούνης, η Αναστασία Στρίμτσου και ο Φίβος Ζώτης, που ήμασταν από την αρχή στην ομάδα του Πανεπιστημίου. Και τώρα στο φεστιβάλ καλέσαμε και τη Σοφία Μαχαιρίτσα, η οποία έχει εμπειρία από την οργάνωση φεστιβάλ και μας βοηθάει πολύ στα διαδικαστικά του φεστιβάλ, τα οποία δεν είχαμε ιδέα. Ναι, φαίνεται πιο έμπειρη και εγώ από εκεί σας. Μπράβο, η Σοφούλα ασχολείται με αυτά και τα ξέρει και γι' αυτό. Άρα κάνετε πρώτη φορά αυτό και το κάνετε για να γνωριστείτε από ό,τι κατάλαβα. Ναι, ναι. Πόσες ταινίες συμμετέχουν στο φεστιβάλ μέχρι στιγμής, πόσες συμμετοχές υπάρχουν? Είχαμε πάρα πολλές συμμετοχές, είχαμε κάπου στις 100-105 συμμετοχές. Άρα σας ξέρει ο κόσμος, παιδί μου. Ναι, μας έμαθαν. Καλά, 105 ούτε στο φεστιβάλ Θεσσαλονίκης δεν έχει τόσες. Τι γίνεται? Και συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι, συμμετέχουν παιδιά από διάφορα σχολεία, είναι μόνο για παιδιά από σχολεία, για δώσ' μου μια εικόνα. Δηλαδή, εγώ τώρα που είμαι μια πενιντάρα, ψέματα, 5 χρονών είμαι, που είμαι μια πενιντάρα, αν κάτσω να φτιάξω μια ταινία, μπορώ να συμμετέχω εκεί? Έχουμε βάλει περιορισμό, επειδή θέλαμε να το κάνουμε για φοιτητές και νέους. Μπράβο, γι' αυτό έχουμε σε ρωτά. Περιορισμό μέχρι 35 χρονών. Μπράβο. Θα είναι. Αλλά εντάξει, είμαστε... Μέχρι 35 και συμμετέχουν από όλα τα σχολεία και χωρίς σχολεία, Ναι, καλέσαμε κόσμο από όλη την Ελλάδα. Είμαι εγώ στη σχολή Σταυράκου και σπουδάζω σκηνοθεσία και φτιάχνω μια ταινία και είμαι 25-27 χρονών. Τη στέλνω? Άμε, ναι, ωραία, φυσικά. Αυτό λέμε. Για να ξέρουμε ποιοι συμμετέχουν, να το λέμε αυτό, να το διαδώσουμε, γιατί... Αν γίνεται τώρα πρώτη χρονιά, να ξέρεις ότι του χρόνου θα πάει ακόμα καλύτερα. Ελπίζουμε, ναι. Και θα συμμετέχουν και οι 120, όπως είπατε, ή κάνατε κάποια επιλογή? Όχι, βασικά δεν κάναμε εμείς. Έχουμε την κριτική επιτροπή να τα κάνει αυτά, γιατί εμείς θα περνούσαμε τους δικούς μας. Ναι, έχουμε περάσει κάπου στις 30-32 ταινίες, νομίζω, οι οποίες θα είναι... περίπου 2 ώρες, 2,5 την κάθε μέρα, γιατί αλλιώς ήταν και κουραστικό. Ναι, εντάξει, ναι. Να ρωτήσω κάτι, η Κριτική Επιτροπή, θες να μας πεις τα ονόματα από ποιους αποτελείται? Ναι, φυσικά. Η Κριτική Επιτροπή θα είναι η Δάνα Παπαχρήστου και ο Κορδάς Απόστολος, οι οποίοι είναι από το τμήμα του προδρομού που μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ στην διοργάνωση. Και είναι και το τμήμα που τελειώσανε ο Φίβος και η Αναστασία, σπουδάσανε σε αυτό. Ωραία. Οπότε, ναι. Επίσης θα είναι ο Γιώργος Μακρύς, ο οποίος είναι διοργανωτής ενός άλλου φεστιβάλ κινηματογράφου, του Ζαγόριγουτ. Είναι αρκετά γνωστό, δεν ξέρω αν το ξέρετε. Ναι. Γίνεται στα Ροχώρια, το καλοκαίρι. Mm. Και, ναι, μας βοηθάει και αυτός. Θα είναι η Νάνση Σπετσιώτη, η οποία είναι μια σκηνοθέτηση από τη Λάρισα, η οποία είναι πολύ καλή και μας έχει ξαναβοηθήσει και στα σεμινάρια, έχει έρθει και έχει κάνει και σεμινάρια στην ομάδα μας παλιότερα. Και θα είναι και η ηθοποιός η Άννα Μακράκη, που θα δώσει βραβείο πρώτου ανδρικού και πρώτου γυναικείου ρόλου.
Πολύ ωραία, πολύ ενδιαφέρον είναι. Ζηλεύω που δεν είμαι εκεί να τα ζήσω και από κοντά. Αλλά νομίζω ότι θα μας στείλει υλικό να μπορούμε να το προωθήσουμε κι εμείς, να το δούμε. Πολύ καλή αυτή η ενέργειά σας. Γιατί δίνεις και στα παιδιά αυτό που είπες. Δηλαδή, εμένα μου αρέσει γιατί βλέπω ότι τα παιδιά αποκτούν να μην πηγαίνουν στο πανεπιστήμιο απλά για να γίνουν κάτι απλό, να κάνουν και κάτι πιο δημιουργικό. Να πηγαίνουν με χαρά στο πανεπιστήμιο. Κατάλαβες τι λέω? Να έχουν Αυτό χαρά. ναι. Και ειδικά εμείς οι ηλεκτρολόγοι που είμαστε, το τμήμα μας είναι αρκετά μονόχνοτο, οπότε βλέπω όλοι οι ηλεκτρολόγοι κάνουν και κάτι δημιουργικό στην άκρη, γιατί αλλιώς δεν βγαίνει η σχολή, δεν αντέχουν. Εμείς εδώ στη Νέα Σμύρνη έχουμε το φεστιβάλ μουσικής νέων. Και βέβαια γι' αυτό σε ρώτησα μέχρι τι ηλικία συμμετέχουν και αν συμμετέχουν από παντού. Γιατί και εμείς εδώ πέρα όταν ας πούμε εγώ έχω πολλά συγκροτήματα ροκ και τέτοια και σου λέει πρέπει να είναι παιδιά μέχρι 25-26 χρόνια, είναι νέα παιδιά. Απαγορεύεται παραπάνω, δηλαδή κάτι συγκροτήματα που είναι ξέρω εγώ σαραντάριδες δεν μπορούσαν να συμμετέχουν σε αυτό το φεστιβάλ. Γι' αυτό σε ρώτησα αν υπάρχει όριο ηλικίας. Ναι, Και και ξέρεις τι το όριο. γίνεται, αν βλέπουμε ότι οι νέοι άνθρωποι, και αυτό το ζήσα και με το φεστιβάλ που είδα παιδιά από το μουσικό λύκειο να παίζουν ρεμπέτικα και να στηρίζουν το λαϊκό καλύτερα από τους παλιότερους. Βλέπω παιδιά όπως εσείς τώρα που ασχολείστε με τον κινηματογράφο και που είμαι σίγουρη ότι άμα κάτσω να δω τις ταινίες θα μείνω έκπληκτη με τα μηνύματα, γιατί τα παιδιά τώρα είναι πιο προβληματισμένα και νομίζω ότι είναι και πιο σοβαρά, πιο μορφωμένα και πιο σοβαρά στη σκέψη τους. Όσο και να θέλουμε εμείς οι πιο παλιοί να τα ισοπεδώσουμε και να πούμε ότι γίνανε τα παιδιά με την τεχνική νοημοσύνη. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Εγώ πιστεύω ότι τα παιδιά έχουν κρίση και όνειρο και δημιουργία. Και το παράδειγμα είστε εσείς. Ναι, και συμφωνώ. Υπάρχει μια δυναμική ειδικά στις σχολές του Πανεπιστημίου που είναι κρίμα να χαθεί και να μην βγει σε δημιουργικότητα. Εγώ είδα και ένα νέο κορίτσι που βγήκε πρώτο παγκόσμιο στη λογοτεχνία. Είμαι σίγουρη, δηλαδή, άμα κάτσεις τώρα και μου διηγηθείς τις ιστορίες από αυτές τις ταινίες, η μία θα είναι καλύτερη από την άλλη, σαν... έτσι δεν είναι? Θες να μας Ναι, πεις έχουν κάτι πολύ καλό. παραπάνω διδακτικό? Κοιτάξτε, δεν έχω καθίσει να τις δω τις ταινίες, είναι η αλήθεια. Περιμένω να τις δούμε στη μεγάλη οθόνη μαζί. Αλλά ναι, τα θέματα που ασχολούνται είναι πολύ δυναμικά και έχουν αρκετό βάθος. Ξέρεις τι θα Ειδικά όταν κάνουμε, θα είναι σου πολύ κλείσω ωραίο. ένα ραντεβού και όταν τελειώσει το φεστιβάλ με το καλό, αν όχι 6 του μήνα, 6 Νοεμβρίου, την παραπάνω Τετάρτη, να έχετε δει ποιος θα έχει βγει και τι θα έχει γίνει, να με πάρεις πάλι τηλέφωνο ή μόνος σου ή μαζί με τον νικητή της ταινίας, να μου πεις τις εντυπώσεις σου, να μου πεις τα μηνύματα που πήρες, να μου πεις τους προβληματισμούς που έχουν οι νέοι και ασχοληθήκανε. Γιατί εγώ είμαι Αμέ. σίγουρη ότι τα παιδιά θα περάσουν τους προβληματισμούς τους, έτσι δεν είναι? Ναι. Αυτό θα ήταν πολύ όμορφο, ναι, και να μιλήσουν και οι σκηνοθέτες με τους Μπράβο, πρωταγωνιστές. μπράβο, μπράβο. Εσύ θα επιλέξεις, εσύ θα μου πεις. Και να το κάνουμε αυτό για να πάρουμε και μια εικόνα, γιατί τώρα εμείς που είμαστε από εδώ και δεν μπορούμε να έρθουμε μέχρι το Βόλο. Εγώ δηλαδή ήδη βλέπω σαν εικόνα το τι γίνεται. Θέλω να μάθω μετά και τα αποτελέσματα όμως. Και εγώ και οι τηλεθεατές θα θέλουμε να μάθουμε τι έγινε. Άρα θα δώσουμε ένα ραντεβού πάλι να μιλήσουμε τηλεφωνικώς τον Νοέμβρη. Ναι, Ερμή, για να μου πεις τι έγινε. Ναι, θα είναι πολύ όμορφο. Λοιπόν, και για να πούμε μετά και για του χρόνου, πότε ξανά, πώς μπορούν να βάζουν συμμετοχές στα παιδιά, παιδιά δηλαδή που είναι από εδώ από την Αθήνα, από τα πανεπιστήμια από εδώ ή από μουσικά λύκεια και τέτοια, που και αυτοί κάνουν ταινίες μικρού μήκους και φτιάχνουν.
βιντεάκια και αυτά που μπορούν, έτσι δεν είναι? Ναι, ισχύει. Μπράβο. Τα μουσικά παράγουν πολύ τέχνη σε όλες τις τομείς. Το ξέρω. Εγώ βλέπω ότι τα νέα παιδιά είναι πολύ χαρούμενη, γιατί βλέπω ότι η νεολαία μου δεν κοιμάται και ούτε την κάνουν ρομποτάκι όπως θέλουν κάποιοι να περάσουν ότι οι νέοι είναι ρομπότ. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Οι νέοι μας είναι παιδιά με προβληματισμούς που δημιουργούν πράγματα και που έχουν πολύ σοβαρότερη σκέψη από τους πιο παλιούς που ήμασταν ή μη μαθείς. Ενώ τώρα τα παιδιά έχουν γνώση. Ναι. Ερμή, τι ηλικία έχεις? Εγώ τώρα είμαι 25, πάω από τα 26. Μια χαρά, ωραία. Λοιπόν, θα χαρώ πολύ όταν έρθεις και Αθήνα να σε δούμε από κοντά. Κάνουμε μια επανάληψη λοιπόν. Ξεκινάει το φεστιβάλ 30 του μήνα στο ξενοδοχείο Βόλος Παλάς. Βόλος Παλάς, 7 η ώρα. Γίνεται η αναγγελία των ταινιών που συμμετέχουν και μετά κρατάει 1η και 2 του μήνα, 31, 1 και 2, ναι. 31. Επίσης θέλω να πω ότι παράλληλα το πρωί τις 31 και 1 και 2 θα έχουμε και εργαστήρια. Φέτος δεν έχουμε πολλά εργαστήρια, αλλά ελπίζουμε να τα πληθύνουμε. Α, δηλαδή εγώ που είμαι ένα παιδί, ξέρω εγώ, του γυμνασίου και μου κάνει κλικ αυτό, μπορώ να έρθω το πρωί να δω, να ασχοληθώ. Αμέ, ναι. Ή ένα παιδί του δημοτικού. Αυτό να το πούμε, να ακουστούν και στα σχολεία τα δημοτικά και τα γυμνάσια, ότι μπορούν οι δασκάλοι να φέρουν μία τάξη εκεί να τους δείξουν. Ε? Ναι, ναι. Και ήδη έχουμε ένα σχολείο το οποίο έχει ενδιαφερθεί και θα έρθουν με μία τάξη. Πολύ όμορφα πράγματα κάνετε, παιδιά. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, συγχαρητήρια. Καλή επιτυχία λοιπόν σε όλο αυτό και στο επανειδή, για να μάθουμε και εμείς τα αποτελέσματα, τι έγινε. Να γνωρίσουμε τους σκηνοθέτες, τα παιδιά που συμμετείχαν, τα σχολεία, ε. Ναι, ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ερμή. Καλή επιτυχία να έχεις. Εύχομαι κάποια στιγμή να τα πούμε και από κοντά και θα μιλήσουμε για να μας πεις και τα αποτελέσματα από Νοέμβρη. Τέλεια. Να είσαι καλά. Γεια σας. Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία σε όλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, ραντεβού στο ξενοδοχείο Βόλος Παλάς στις 7 η ώρα 30 του μήνα που θα κρατήσει το φεστιβάλ μέχρι τις 2 Νοεμβρίου. 31 1η και 2 Νοεμβρίου θα έχουμε και πρωινά εργαστήρια, γιατί όπως έλεγε και ο Σοκράτης, δεν είναι μόνο να ακούμε για να μαθαίνουμε, ούτε μόνο να διαβάζουμε για να μαθαίνουμε. Πρέπει να πράττουμε κιόλας. Έτσι μαθαίνουμε καλύτερα. Σ' αγαπώ, Ερμή μου. Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Τα νιάτα παιδιά σας περιμένουν στο Βόλο. Αυτό είναι νεολαία και μόνο που μιλάς με ένα νέο παιδί παίρνεις ζωή. Σου γεννιούνται όνειρα. Εμένα άρχισα αμέσως στο μυαλό μου να φαντάζεται πώς τα παιδιά θα τα φτιάξουν εκεί. Συγχαρητήρια στα παιδιά. Συγχαρητήρια και στη Σοφία τη Μαχαιρίτσα που βοηθάει τη νεολαία.